Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Μαρτίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την ατζέντα από την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και περισσότερο βεβαίως, με όλη την επικαιρότητα που απασχολεί την ειδησιογραφία της ημέρας. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ είναι ο Γιώργος Στεριόπουλος. Έχουμε αρκετό πολιτικό δελτίο, Γιώργο. Είχαμε πριν από λίγο την συνέντευξη του πρώην Υπουργού, του κ. Στυλιανίδη, σε εκδήλωση που βρίσκεται σήμερα στην πόλη της Λαμίας και στο ξενοδοχείο Σαμαράς. Ακριβώς. Έχουμε θέματα που αφορούν τους αγρότες και τις αλλαγές που υπάρχουν. Επίσης θα τέταρτη δούμε... Τέταρτη εγκύκλειος από τον κύριο Θεοχάρη για τα βιβλία των αγροτών. Και βεβαίως να δούμε τι συμβαίνει και με το αυτοδιοικητικό και πολιτικό δελτίο. Να πούμε ότι στην πορεία του δελτίου μας θα φιλοξενήσουμε ζωντανά, μιλώντας για πρώτη φορά με την έναρξη της περιοδίας, του ο Θανάσης Γιαννόπουλος, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος. Θα τα δούμε όλα αυτά καρέ-καρέ. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο που έχει σημαντικές ειδήσεις. Πες μου. Δεν θες να πω την πιπεράτη είδηση της ημέρας? Να ξεκινήσουμε από αυτή? Όχι, όχι, να μην ξεκινήσουμε, να την προλογίσουμε, ότι θα την πούμε στη συνέχεια. Ναι, σε ακούω. Γιατί χθες ζήλεψα και είπα ότι θέλω κι εγώ ο Χρήστος Σταϊκούρα στο δελτίο ειδήσεων και σήμερα είχαμε εξελίξεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, να πάμε στην Άννα Τζιώτη από την Εύβοια και τη Βιωτία να μας μεταφέρει ειδήσεις για ένα μπαράζ λήψεων που είχαμε για αρκετές περιπτώσεις, καθώς επίσης και μία είδηση η οποία βέβαια δημιούργησε προβληματισμό, καθώς το σχηματάρι ένας σκύλος κόντεψε να κατασπαράξει μία γυναίκα. Άννα, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας. Πάμε λοιπόν να μας δώσεις το στίγμα της επικαιρότητας από το αστυνομικό δελτίο. Σε ακούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Χαλκίδα, όπου όπως πολύ σωστά είπε η Γιάννη, υπήρχε μπαράζ συλλήψεων. Είχαμε τρεις συλλήψεις Ρωμά στη Χαλκίδα. Η Ρωμά ήταν 50 ετών, 15 και 13 ετών ο πιο μικρός, όπου χθες βράδυ μπήκαν σε αυλή πολυκαταστήματος με σκοπό να κλέψουν, τους εντόπισε ο ιδιοκτήτης και μόλις έγιναν αντιληπτοί τράπηκαν σε φυγή. Αφού καταγγέλθηκε λοιπόν το περιστατικό και άρχισαν οι αναζητήσεις, εντοπίστηκαν οι δράστες, συνελήφθησαν και προέκυψε ότι το τελευταίο τρίμηνο είχαν κατασπαράξει στην ουσία το πολυκατάστημα, δηλαδή είχαν αφαιρέσει παλέτες, μπαταρίες αυτοκινήτων, ποσότητες μεγάλης πετρελαίου, πάνω από 4.000 ευρώ ζημιά το τελευταίο τρίμηνο. Μάλιστα. Από το πολυκατάστημα. Καλή δουλειά. Οπότε ησύχασε ο καταστηματάρχης με αυτή τη σύλληψη. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε, Άννα? Είχαμε άλλες δύο σύλληψεις. Εχθές λοιπόν το βράδυ, ένας 30χρονος Πακιστανός με έντονα σημάδια κακώσεων στο πρόσωπο πήγε στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας και κατήγγειλε ότι νωρίτερα δύο άγνωστοι το τυτέθηκαν με ρόπαλα. Τον χτύπησαν σε διάφορα μέρη του σώματός του, τον σακάπεψαν για να του πάρουν 160 ευρώ. Μάλιστα. Δυστυχώς. Μετά από έρευνα συνελήφθησαν δύο 25χρονοι Πακιστανοί για πρόκληση σωματικής βλάβης και ληστεία. Μάλιστα. Νομίζω έχουμε μία ακόμα είδηση από το σχηματάρι, Άννα. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς αστυνομική, αλλά είχε αρκετό τρόμο για μία γυναίκα. Ναι. 50χρονη λοιπόν γύριζε από το σούπερ μάρκετ χθες το πρωί στο σχηματάρι και περνώντας έξω από μία αυλή, ξέφυγε από την αυλόπορτα ο σκύλος, ροτβάιλερ, την δάγκωσε στο πόδι, την έριξε κάτω και άρχισε να την δαγκώνει στο πρόσωπο. Μάλιστα. Με πολλά τραύματα η γυναίκα, με πόνους, με τρόμο, άρχισε να φωνάζει, μαζεύτηκε κόσμος, τη μετέφεραν στο ιατρικό κέντρο σχηματαρίου και συνέχεια στη ΦΥΒΑ, στο νοσοκομείο. Είχε πολλαπλά τραύματα, έκανε αμέσως υπέβαλε μήνυση και ψάχνουν τώρα τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του σκύλου, ώστε να συλληφθεί με αυτό το διαδικασία, αλλά αυτός έχει διαφύγει μέχρι στιγμής, τον ψάχνουν ακόμα. Και βεβαίως το σκηνικό τρόμου που στήθηκε. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ από την Εύβοια και τη Βιωτία. Καλό βράδυ. Πάμε στο πολιτικό δελτίο, Γιώργο Στεριόπουλε, και πάμε στην συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Στυλιανίδης. Βρίσκεται στην πόλη της Λαμίας για πολιτική εκδήλωση, αλλά έχεις αρκετά να μας μεταφέρεις από όλα αυτά. Θα τα δούμε και στην πορεία. Η αρχική τοποθέτηση του κυρίου Στυλιανίδη είχε να κάνει πάλι με θριαμβολογία για το πρωτογενές πλεώνασμα.
και ότι πλέον το παραδέχονται και οι Ευρωπαίοι και ότι η διανομή που έλγινε στο πρωτογενές πλεόνασμα ήταν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και όλα αυτά τα γνωστά τα οποία ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, όλα αυτά παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος δεν πήρε ούτε μία στιγμή το λόγο, αν και κάθονταν ακριβώς δίπλα στον κύριο Στυλιανίδη. Συνέχισε ο κύριος Στυλιανίδης να διαφημίζει το έργο της κυβέρνησης και κάποια στιγμή εκεί στο ενδιάμεσο είπε «Εντάξει, παραδέχομαι, λέει ότι κάναμε και λάθη». Ευτυχώς. Και εκεί άρχισαν λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων της περιοχής μας και όταν ήρθε η σειρά μου αυτό ακριβώς τον ρώτησα. Να μας πει, εφόσον παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη, ποια είναι τα λάθη τα οποία έγιναν. Σφίχτηκε λιγάκι εκεί ο κύριος. Σε πόση ώρα απάντησε τώρα ο κύριος Στυλιανίδης όλο αυτό όμως? Γιατί λοιπόν, προφανώς ακόμα θα έπρεπε να δίνει συνέντευξη, έτσι. Λοιπόν, εκεί με ρωτάει, ας πούμε. Εκεί με ρωτάει από πόσο παλιά θέλετε να ξεκινήσω. Και του λέω να μας πείτε για τις δικές σας εδώ, την κυβέρνηση Σαμαρά. Τι λάθη έγιναν. Γιατί τα λάθη αυτά τα οποία έγιναν οδήγησαν στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Και να μην αρχίζω και ρωτάω τώρα για τις αυτοκτονίες και όλα αυτά. Πείτε μας εσείς παραδεχθήκατε, του λέω, ότι γίνανε λάθη. Ποια λάθη έγιναν, πείτε τα. Τα είπε, να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, μπορούσαμε να αποφύγουμε την ένταξη στο μνημόνιο. Ναι, μπορούσαμε. Όταν το 56% του ελληνικού χρέους ήταν σε δύο τράπεζες, στη γερμανική Deutsche Bank και στην Paribas τη γαλλική, και αυτές είναι οι βασικοί χρηματοδότες της βιομηχανίας στην Ευρώπη, μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Γιατί η δική μας πτώχευση θα ήταν μεγάλη πληγή για την οικονομία των μεγάλων κρατών. Και εκεί ήταν η ευφυής κίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ταύτισε έτσι τα συμφέροντά μας με την Ευρώπη, ώστε να μην μπορεί η Ευρώπη να μας πετάξει έξω όταν κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη αυτό το πράγμα να το περάσουν ως πολιτική. Άλλο λάθος που έγινε τότε, την περίοδο εκείνη, ήταν ότι 3 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Διδόντουσαν συνεχώς δεσμεύσεις στο εξωτερικό και δεν έγινε ούτε μία αποκρατικοποίηση από τα 56 δις που είπαμε ότι θα βγάλουμε από τις αποκρατικοποίησεις. Πάμε τώρα στη δική μας περίοδο. Στην περίοδο Σαμαρά, δηλαδή την τελευταία περίοδο, μπήκαμε μέσα στο ρινγκ με δεμένα χέρια και πόδια. Οι περισσότερες αποφάσεις είχαν ήδη διαμορφωθεί. Δεν είχαμε την δυνατότητα να φύγουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πίσω. Υπήρχε μόνο μία πολιτική, να τρέξουμε για να βγούμε γρηγορότερα από αυτή την κατάσταση. Και αυτό κάναμε. Εκεί είναι βέβαιο ότι κατά την εφαρμογή των δύο μνημονίων έγιναν και αστοχίες και έγιναν και πολλές αδικίες. Κυρίως σε κοινωνικές ομάδες που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή για μένα η απόφαση για αύξηση των φόρων ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Αλλά ήταν μια απόφαση η οποία είχε διαμορφωθεί. Δεν μπορούσες να κάνεις πίσω, διότι αν έκανες πίσω δεν θα έπαιρνες τα λεφτά που χρειαζόσουν για να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος. Τώρα λοιπόν, γι' αυτό λέω είμαστε σε στροφή, τώρα που ανέκτησες διεθνή αξιοπιστία, που πέτυχες τα πρώτα αποτελέσματα, που όλοι είδαν ότι αγωνίστηκες με μεγάλη αυτοθυσία για να φτάσεις εδώ που έφτασες, τώρα δικαιούσε να διαπραγματευτείς τις αλλαγές σε κάποια βασικά κεφάλαια που πλήγωσαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αυτά ήταν τα λάθη. Όχι τίποτα άλλο. Αφού χώρισε 2 λεπτά, είπα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Η μισή δήλωση ήταν ότι αφού κάναμε αυτά, πλέον μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Παραδέχθηκαν λάθη. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης μας εξήγησε ποιο ήταν το ένα από αυτά. Και το πρώτο που ανέφερε ήταν τι δεν έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου και πώς μπορούσε να αποφύγει το μνημόνιο όταν το 2010 μας ανακοίνουν από το Καστελόριζο ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης. Αυτά ήταν τα λάθη. Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Όλα είναι όλα καλά. Είναι σχεδόν τέλεια. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στο περιθώριο, αν θέλεις, αυτής της συνέντευξης, γιατί ήσουν εκεί. Και νομίζω κατάφερες, γιατί είναι κατορθώμα, να πάρεις το νέο από τον Χρήστο Σταϊκούρα. Κοίτα να δεις τώρα, χθες να παίζουμε τη συνέντευξη του Χρήστου Σταϊκούρα στο Λαμία Report και να ζηλεύω εγώ που δεν τον έχουμε εδώ να τον ρωτήσουμε κι εμείς. Και σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, για να δούμε λίγο ότι εκεί με το που σηκώθηκε από το πάνελ, για να μας δείξει λίγο ο Κώστας ο Παρδάλης λίγο τα πλάνα. Τι έγινε από εκεί. Να, που είναι και αυτές το μακρύ χέρι του εχθρό της Τρόικας. Στήσε ένα μικρό καρτέρι
Και του λέω, πότε θα έρθετε υπουργέ για να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί? Και λέει, ακόμα λέει, δεν το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Και του λέω, δεν πρέπει να έρθετε να μιλήσετε στον κόσμο, εδώ ψηφίζεστε. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, άμα είναι εντάξει πριν τις εκλογές, θα το δούμε, να κάνω μια συνέντευξη και σε εσάς και στους άλλους και στην Αθήνα. Να το τώρα, κοιτάξτε εδώ, το λέω, μου λέει, πότε θες να έρθω? Του λέω, πότε θέλετε εσείς. Όποτε θέλετε εσείς, ακριβώς. Όποτε θέλετε εσείς. Αυτό του έλεγα συνεχώς. Και τον άφησα μάλιστα να διαλέξει μόνος του την ημερομηνία. Εμείς εδώ είμαστε. Είναι ανοιχτή η ημερομηνία, Γιώργο, όποτε επιθυμεί ο κύριος Σταϊκούρας. Ανοιχτή, ανοιχτή, ανοιχτή η ημερομηνία. Δεσμεύτηκε ότι πριν από τις εκλογές θα έρθει εδώ στο δελτίο μας, να τον ακούσουν και οι πολίτες, να τον θέσουμε και εμείς τα δικά μας τα ερωτήματα. Και εφόσον πείσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να το κάνει αυτό. Συνεχίστε λίγο με τα πλάνα. Δείξτε τα πλάνα, εσείς, δείξτε τα πλάνα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα, ότι είχα μια ιδέα. Να εμπλέξω και τους πολίτες στο παιχνίδι αυτό. Οπότε λοιπόν, στο email του σταθμού μας, στο info@1tv.gr, θα το δείχνουμε τις επόμενες ημέρες. Ή στο news. Ή στο news, ναι. Παπάκι. Παπάκι1tv.gr. Θα μας στέλνουν οι πολίτες την ερώτηση που θα ήθελαν οι ίδιοι να κάνουν στον κύριο Σταϊκούρα. Και αν οι ίδιοι θέλουν, μπορούν να μας στείλουν και μια φωτογραφία τους και να τους βγάλουμε να υποβάλουν μόνοι τους την ερώτηση στον Υπουργό. Επαναλαμβάνω, εμπλέκουμε λοιπόν τους πολίτες στο παιχνίδι. Στείλτε μας στο info παπάκι. Ναι, ήδη το βλέπουμε. Το βλέπετε. Είναι το email το info, από κάτω. Εναλλακτικά υπάρχει και το news. Info παπάκι. 1tv.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να υποβάλουμε εμείς. Ή αν θέλετε, ενσωματώστε στο email και μια φωτογραφία σας για να βγάλουμε εσάς να κάνετε την ερώτηση στον Υπουργό, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Όποτε, όποτε. Την ερώτησή σας λοιπόν, το και το όνομά σας, και αν θέλετε να υποβάλλετε εσείς την ερώτηση στον Υπουργό και μια φωτογραφία, θα συνδεθούμε με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με το τηλέφωνό σας, και θα υποβάλλετε εσείς την ερώτηση στον κύριο Σταϊκούρα. Το βλέπετε εκεί, με ρωτάει. Και πότε να έρθω, όποτε θέλετε εσείς, του λέω. Όποτε θέλετε εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, το θεωρούμε δέσμευση λοιπόν. Η ημερομηνία είναι ανοιχτή. Είναι στην, ανοιχτή. Είπε πριν από τις εκλογές. Είναι στην απόλυτη ευθύνη του θα Υπουργού. Θα μας ειδοποιήσει ο ίδιος. Έτσι. Εμείς μαζεύουμε τις ερωτήσεις και θα είμαστε σε διαρκή επαφή με τους πολίτες στις καλές ερωτήσεις, στις πιπεράτες ερωτήσεις. Εάν υπάρχει και το ονοματεπώνυμο και η φωτογραφία του πολίτη φανώς. Που θέλει, μπορεί να βγει μόνος του και να υποβάλει την ερώτηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν μια πολύ καλή εξέλιξη από χθες λοιπόν. Λοιπόν, μιας και αναφέρεις τώρα για εξέλιξη και για οικονομία, είχε ζητήσει χθες, Γιώργο, από τον γιατρό και τον μιλάμε τώρα για τον κύριο Αντωνίου, τον οποίο φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά. Αυτά ήταν απίστευτα που ακούσαμε χθες. Και οφείλω να ομολογήσω πως δυστυχώς είπε, έλεγε αλήθεια, δεν τον αμφισβητήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την είδηση ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας, είναι συνειμηνητής, να το πω εγώ. Με τον κύριο Αντωνίου. Ο κύριος Αντωνίου, το χαρτί. Εδώ το έχουμε και θα το διαβάσουμε. Πριν το διαβάσουμε, να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Δημήτρης Αντωνίου, ο γιατρός από τη Χαλκίδα που προχώρησε στη σύσταση ενός κόμματος και κατεβαίνει στην Ευρωβουλή. Σας θυμίζω τι είπε χθες. Είπε ότι τη μήνυση που ο ίδιος υπέβαλε στις τράπεζες την συνυπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας. Έκανε μήνυση στις τράπεζες, ο κύριος Αντωνίου, και την μήνυση του την συνυπέγραψε ο κύριος Στουρνάρας. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά, Γιώργο. Απίστευτο. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Και όμως εδώ υπάρχει το έγγραφο που το βεβαιώνει. Πάμε να δούμε ακριβώς τι μας είπε. Προφανώς τώρα, σε διακόπτω, για να είναι συνειμηνητής, να το πω εγώ, όπως ο κύριος Στουρνάρας. Είναι συνειμηνητής. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει απάντηση. Καταρχήν δεν αποδέχεται τις στρατηγικές των τραπεζών. Αλλά όλα αυτά τα οποία κάνει. Θα ακούσετε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο ο κύριος Αντωνίου που περιγράφει τι επιχείρησε να κάνει ο κύριος Στουρνάρας. Με το γεγονός να συνυπογράψει τη μήνυση, να γίνει συνμηνητής δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, τι επιχείρησε να κάνει. Πάμε να δούμε το απόσπασμα χθες από αυτά που μας είπε ο Δημήτρης Αντωνίου και να επιστρέψουμε με σχόλιο στο στούντιο. Όσον αφορά για τις τράπεζες, που είναι και αυτές το μακρύ χέρι του εχθρού της τρόπης,
ανεκεφαλαιοποίηση, δηλαδή με τα χρήματα του ελληνικού λαού, έχουν αποζημιωθεί για τα κόκκινα δάνεια των πολιτών, αυτές παρανόμως και πέραν από κάθε έννοια δικαίου, τα ξαναζητάνε για δεύτερη φορά από τον ελληνικό λαό. Και ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι επειδή η μήνυσή μου εστράφηκε εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, του Στουρνάρα και του Σταϊκούρα, τι έκανε ο Στουρνάρας για να βγάλει την ουρά του απ' έξω και κάνοντας την ανάγκη φιλότιμο, το ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, ότι έχει υπογράψει την μήνυσή μου και έχει μηνύσει και αυτό στις τράπεζες μαζί με μένα. Ποιος? Για τον λόγο αυτό. Ο κύριος Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας, κύριε. Το έγραφο το σχετικό το έχω δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Ο ίδιος ο υπουργός έχει μηνύσει. Έχει προσυπογράψει τις... Συγγνώμη, συγγνώμη. Όπως όταν λέω, κύριε, φαίνονται απίστευτα. Ό,τι έχω πει και έχω κάνει. Ο άνθρωπος που συνεργάζεται με τις τράπεζες, να μην πω κάτι άλλο, ακριβώς, προσυπογράφει, κύριε, αυτά που λέτε εσείς, κύριε Αντωνίου. Ακριβώς, κύριε. Το έγγραφό του το έχω δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Αν θα πάτε στη ζωγιδοσία αυτό είναι είδηση. Αύριο είναι είδηση. Αύριο θα το δείξουμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Να το δείξεις αύριο. Θα σας στείλω εγώ στο διαδίκτυο, στο email σου, αγαπητέ κύριε. Αν συμβαίνουν αυτά, πολύ ωραία, πολύ μπορούμε ωραία να αποχωρήσουμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Έχει δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι ο Στουρνάρας έχει μηνύσει στις τράπεζες. Έχει μηνύσει ο Στουρνάρας. Έχει πάρει τη μήνυσή μου, την καταγγελία μου, την έχει προσυπογράψει και ως μηνυτής την έχει στείλει. Προσέξτε, ακούστε. Πρώτον την έχει στείλει στον Προβόπουλο, στον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδων, ως καθήλυν αρμόδιο ελεγκτή των τραπεζών, στο γραφείο του, ονομαστικά στον Προβόπουλο. Θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει στείλει στον ΣΔΟΕ Αθηνών. Θα μας τρελάνουν, γιατροί, αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, γιατρέ... το ξέρω. Δεν έχω βήμα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε εθνικό έργο που με βγάζετε απόψε και θα με βγάλετε στο μέλλον. Εμείς δεσμευόμαστε, το είπαμε και την πρώτη φορά. Εδώ θα είμαστε. Γι' αυτό με έχουν φημώσει. Το έστειλε λοιπόν στο ΣΔΟΕ ο Στουρνάρας. Σοβαρά μιλάτε. Από μας θέλεις να στο στείλω, να το βγάλω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά που σας οδηγεί. Αύριο. Έχει ενδιαφέρον μετά το δελτίο, όχι αύριο, μετά το δελτίο. Ο Στουρνάρας. Αγαπητέ μου, ο Στουρνάρας σου λέω, από το Υπουργό Οικονομικών. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτά. Και το τρίτο που το έστειλε ήταν στον εισαγγελέα Χαλκίδος. Διότι εκεί είχα απευθυνθεί εγώ τη μήνυσή μου. Και με καλεί ο εισαγγελέας Χαλκίδος και μου λέει, κύριε Αντωνίου, εδώ έχω μια καταγγελία από τον Υπουργό Οικονομικών για μια μήνυσή σου. Ορίστε, για τη μήνυσή σου αυτή. Και θέλω να μου καταθέσετε. Τώρα απορώ τι διαβάζεις, αφού τα είπε. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει να, πρέπει να το διαβάσω όμως, γιατί υπάρχουν προφανώς, ναι. Ο άνθρωπος δεν είναι τρελός, έτσι. Ο άνθρωπος είναι τετραπέρατος, είναι από τους πιο καθαρόιμους Έλληνες που υπάρχουν, διότι εδώ έχει στείλει ενώπιον του εισαγγελέως στη Χαλκίδα, μήνυση λοιπόν του Δημητρίου Αντωνίου, του ιατρού Χαλκίδος, τάδε, κατά των τραπεζών, όλων των τραπεζών, για απάτη, εκβίαση, απειλή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βαθμού κακουργήματος, σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Αυτή είναι η μήνυση προς τις τράπεζες, έτσι. Τι λέει εδώ. Λοιπόν, ο Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας στην συνέχεια διαβίβασε την αναφορά μου αυτή στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξει κάθε μία κατά τις αρμοδιότητές της τα καταγγελόμενά μου σε αυτή και μεταξύ αυτών και στον εισαγγελέα Χαλκίδος. Έτσι ο Υπουργός κατέστησε τον εαυτό του συμμηνητή μου στη μήνυση αυτή που κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 2013 στον εισαγγελέα Χαλκίδος. Απίστευτο. Ο άνθρωπος που χειρίζεται την οικονομία και προσπαθεί να πείσει ότι αυτά που γίνονται είναι για το καλό μας, είναι ουσιαστικά ένας ακόμη... Πάμε άλλη μία, γιατί καταγγέλει και μηνύει τις τράπεζες ο κύριος Αντωνίου, ο οποίος την Κυριακή στις Λιβανάτες έχει ενημερωτική συνάντηση, ουσιαστικά μία διακήρυξη για το κόμμα του, την Ελπίδα Πολιτείας, με την οποία κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Για απάτη, εκβίαση, απειλή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης της τράπεζας. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε λίγο στο αγροτικό δελτίο, γιατί παρουσιάζει και εδώ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με τα βιβλία των αγροτών. Δεν θα φύγω το Υπουργείο Οικονομικών όμως. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται το Υπουργείο Οικονομικών. Μιλήσαμε για τον κύριο Σταϊκούρα, μας είπε στη συνέντευξη. Πήγαμε στον κύριο Στουρνάρα. Πόσες τόσες καλές ειδήσεις σήμερα είναι δυνατόν από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, ξανά από την αρχή, έτσι.
Ο κύριος Ταϊκούρας μας είπε ναι σε συνέντευξη πριν από τις εκλογές. Ο κύριος Τουρνάρας συνυπογράφει τη μήνυση του κυρίου Αντωνίου. Τώρα έχουμε και χάρη Θεοχάρη. Τέταρτη εγκύκλιος για τα βιβλία των αγροτών. Μέσα και σε επειδή... ένα μήνα. Ναι. Με συνοπτικές διαδικασίες. Πάμε στον πρόεδρο του Πανφιωτικού, τον κύριο Δημογιάννη, να μας ενημερώσει τι συμβαίνει, ποια είναι η νέα εγκύκλιος και τι θέλει να πει ο κύριος Θεοχάρης. Κύριε Δημογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε κάτι καινούριο ανακοινώσιμο. Αυτό που δεν ξέρω τώρα που πρέπει να πάμε. Να πάμε σε Θεοχάρη ή σε Λαζαρίδη. Σωστά. Τι, ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, γιατί από ό,τι ήξερα μέχρι τώρα το διαχειρίζονταν ο Λαζαρίδης το φορολογικό των αγροτών, τώρα μας προέκυψε πάλι Θεοχάρης. Τελικά μάλλον δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την Τρόικα. Αυτό διαφέρει τουλάχιστον στις διευκρινήσεις που είστε εγκύκλιο που ήρθε όσον αφορά τις διευκρινήσεις για το φορολογικό των αγροτών. Ναι. Μια πρόχειρη ματιά που έριξα, καταρχάς διαφαίνονται δύο πράγματα. Αρνητικά, έτσι πάντα αρνητικά. Γιατί θετικό για να γυλάσει το χείλη μας δεν φαντάζομαι ότι θα δούμε κάτι στο άμεσο μέλλον. Το ένα αρνητικό και πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι από τη στιγμή που ζητάνε να κοπεί τιμολόγιο όταν εισπράττουμε τις επιδοτήσεις, άρα αυτό αυτόματα από μόνο το σημαίνει φορολόγηση των επιδοτήσεων, να. Κάτι που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός μέσω του Λαζαρίδη ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Βλέπουμε τώρα το Θεοχάρη το επαναφέρει. Και ένα δεύτερο ζήτημα, επίσης αρνητικό, είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από αυτή τη λέλαπα, αυτό το καθεστώς των βιβλίων εσόδων-εξόδων, και θέλει να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του, από ό,τι φαίνεται, φέτος είναι υποχρεωμένος να υποστεί τα βιβλία. Γιατί η διευκρινιστική αναφέρει ότι η μεταβίβαση θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο 2013. Το 2013 όμως δεν γίνονται μεταβιβάσεις, γίνονται στην αρχή κάθε έτος. Το πρώτο τρίμηνο και κάθε έτος. Άρα αυτός που θα μεταβιβάσει δικαιώματα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ή έχει μεταβιβάσει ο άνθρωπος, δεν υφίσταται μέσα σε αυτές τις... Άρα δηλαδή, κύριε Δημογιάννη, όλο αυτό που μας λέτε το πλέγμα επιδεινώνει την κατάσταση, έτσι δεν βοηθά καθόλου. Φυσικά επιδεινώνει την κατάσταση. Και έπονται και χειρότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί από τις δεσμεύσεις του... Τι άλλο θα σας βρει δηλαδή? Τι εννοείτε ότι έρχονται χειρότερα? Αυτό λέω. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ βλέπουμε μια απόλυτη φορολόγηση των αγροτών σε βαθμό που δεν έχουν φανταστεί. Γιατί αν φορολογηθούν και οι επιδοτήσεις, υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι. Κάναμε αγώνες για αυτή την ιστορία και εδώ το βλέπουμε πάλι μπροστά μας. Εφησυχάσαν οι αγρότες λόγω του γεγονότος ότι είναι εποχή που βγήκαν στη δουλειά. Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία αυτή, ξέραν τι θα κάνουν, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτοί που κυβερνούν ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και τώρα τα επαναφέρουν πάλι. Ξέροντας ότι εμείς πλέον δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Τι δεν μπορείτε να αντιδράσετε, τι εννοείτε τώρα, κύριε Δημογιάννη? Αυτό τώρα μας πάγωσε, κύριε Δημογιάννη. Τι σημαίνει δεν μπορείτε να αντιδράσετε? Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε στην παρούσα φάση, γιατί είναι όλοι οι αγρότες έξω και φτιάχνουν τα χωράφια τους. Λόγω υποχρεώσεων εννοείται. Είναι η εποχή τέτοια που πρέπει να γίνουν τα χωράφια. Τόσο και αν δεν φτιάξουμε τα χωράφια. Έτσι όπως το είπατε, μου ακούστηκε σαν την τοποθέτηση που κάνει σήμερα ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, που είναι εδώ στη Λαμία αυτή τη στιγμή και κάνει μια ανοιχτή, έτσι, έναν ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες στο ξενοδοχείο Σαμαράς της Λαμίας, που λέει ουσιαστικά: βλέπετε, λέει, ότι οι Έλληνες δεν αντιδρούν. Βλέπετε ότι οι Έλληνες κατανοούν την πολιτική μας. Να σας πω κάτι. Αυτά είπε ο κύριος Στυλιανίδης σήμερα. Μήπως είναι τελικά το ίδιο πράγμα? Γιατί αν ο αγρότης αντιλαμβανόταν αυτό που έρχεται, δεν θα έπρεπε να είναι καβάλα στο τρακτέρ αυτή την εποχή. Θα έπρεπε να διαδηλώνει, θα έπρεπε να κάνει επανάσταση. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα, κανένα λόγο να ξεκινήσει να κάνει καλλιέργεια όταν του τα πάρει όλα η φορεία. Άρα λοιπόν, μάλλον προς τα κοιτήνουμε, γιατί αυτή είναι η ουσία τελικά, ότι δεν αντιδρούμε. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Κάτι έχουμε πάθει και δεν αντιδρούμε. Δεν ξέρω, τόσο κατάλοιπα μας έχουν μείνει από την τουρκοκρατία. Νιώθουμε ραγιάδες, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτό το κράτος. Και εκεί έγινε επανάσταση όμως. Μην πάτε τόσο πίσω, γιατί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχετε πολλές επιτυχημένες κινητοποιήσεις. Μην το λέτε έτσι. Ναι, αλλά στην παρούσα φάση όπως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και ίσως είναι σοβαρότερα από κάθε άλλη φορά.
Ξέρετε ότι συνάδελφοι Ευρώπης με παίρνουν τηλέφωνο. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί εσείς το λέτε πολύ παραστατικά. Εγώ θα το πω λίγο τηλεγραφικά. Σήμερα ένας στέλεχος ουσιαστικά της κυβέρνησης είπε ότι εμείς δεν αλλάζουμε πολιτική, γιατί ο κόσμος δεν εξεγείρεται, δεν αντιδρά. Αποδέχεται αυτά που κάνουμε. Δηλαδή σαν να λέει, αν ο κόσμος αντιδράσει θα αναγκαστούμε και εμείς να αλλάξουμε πολιτική. Γιατί αυτή είναι η μισή αλήθεια που είπε. Μάλλον δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Αλλά εκμεταλλεύεται το γεγονός και το λέει αυτό. Γιατί υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταρχάς, το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, σε αυτή την κυβέρνηση, σχεδόν και οι 300, για να βγάλουμε κάποιες μικρές εξαιρέσεις απ' έξω, ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι ταυτόσιμη. Δηλαδή, δεν έχει ο ένας από τον άλλον. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Πιάσαμε τόσους, κάναμε τόσους. Λοιπόν, το κράτος πάει καλά. Υπάρχει αυτή η πλήση εγκεφάλου από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, που ο κόσμος νομίζει ότι εδώ έρχεται ο στρατός σωτηρίας να τους σώσει. Δεν έχουν οι Έλληνες. Θα αντιληφθούν τι συμβαίνει, θα το αντιληφθούν αργά, όταν ο δρόμος θα είναι χωρίς επιστροφή. Ήδη ακούτε ότι φεύγουν συμπολίτες μας από εδώ και πηγαίνουν να ζήσουν στη Βουλγαρία. Τίνω να πιστέψω, κύριε Δημογιάννη, τίνω να πιστέψω την τοποθέτηση του συναδέλφου σας, του Βάιο Τουγκανή, που πριν από 1,5 μήνα μας είπε ότι πιθανότατα ο ελληνικός λαός είναι τόσο εξαθλιωμένος που φοβάται να αντιδράσει. Δηλαδή σκέφτεται ότι αν αντιδράσει, ουσιαστικά μπορεί να πεθάνει στον δρόμο από την αντίδραση. Ναι, εκεί ήθελα να πω κάτι όμως. Ναι, καλά να τα λέμε, αλλά ό,τι λέμε το κάνουμε πράξη με το λόγο μας και με τις καθημερινές μας κινήσεις. Δηλαδή εδώ ψάχνουμε στην Ελλάδα για πολιτική, σοβαρή πολιτική πρόταση σαν αυτή που άκουσα προηγουμένως στο κανάλι σας τον κύριο Αντωνίου. Ψάχνουμε τέτοια πράγματα για να βοηθηθούμε και να βγούμε από το τέλμα που μας έχουν φέρει πολιτική. Ο Βάγκης Ουγκανής καλά τα λέει. Απ' την άλλη όμως μαθαίνω ότι είναι υποψήφιος με τους τουράκηδες. Τι εννοείτε? Τους τουράκηδες. Ανακοινώνετε εσείς την υποψηφιότητά του? Δεν ξέρω. Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα νομίζω. Αυτή τη μεγάλη οικογένεια που καπηλεύεται την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να τον ρωτήσουμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάλλον θα είναι υποψήφιση με τον Μπακογιάννη. Αυτή την πληροφορία έχω. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ασχολούμαστε με ζητήματα. Για να τον ρωτήσουμε λοιπόν τον ίδιο τι συμβαίνει. Εντάξει, υπάρχει μια πληροφόρηση, αλλά. Γι' αυτό σας λέω ότι καλά κάνει ο κόσμος για να αντιδρά με αυτά που βλέπει. Αυτά που βλέπει καθημερινά γύρω του, κύριε Στεριόπουλε. Δεν έχουν τελειωμό αυτές οι ιστορίες. Βεβαίως και δεν έχουν τελειωμό και θα τον φέρουμε να τον ρωτήσουμε τον ίδιο αν το έκανε και με ποιο αιτιολογικό. Δεν ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω όμως τώρα. Εφόσον να το συμπυκνώσουμε μάθαμε, λίγο τώρα. Μάθαμε λίγο και την καινούργια την είδηση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτές οι εξελίξεις με την τέταρτη κατά σειρά εγκύκλιο του κυρίου Θεοχάρη, για να το πυκνώσουμε λίγο το θέμα. Τι σημαίνουνε? Ότι άλλαξε κάτι? Τα 15 χιλιάρικα μεικτά που ήτανε. Μάλλον τα 15 χιλιάρικα μεικτά που ανακοινώθηκαν είναι ένα ικανοποιητικό ποσό? Κύριε Στεριόπουλε, δεν είναι τα 15 χιλιάρικα το ζήτημα. Γιατί αυτοί που είναι κάτω από 15 χιλιάρικα, έχετε την εντύπωση ότι θα τη βγάλουν καθαρή στην φετινή χρονιά που έρχεται? Αν δείτε το σπίτι και δώσετε τα παραδείγματα του, φαντάζομαι τους έχετε δει και τους έχετε ακριβώς. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που θα κάνει το σφάλμα, προσέξτε να δείτε, που θα κάνει το σφάλμα να παράγει την ντομάτα στο χωράφι του και να βγει ο ίδιος σε ένα πάγκο να την πουλήσει όπως οφείλει, γιατί έχω από χρόνια που λέμε ότι αυτό το περιβόητο από το χωράφι στο ράφι, να φτάνει το προϊόν στον καταναλωτή σε καλή ποιότητα και σε πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που θα κάνει το σφάλμα από εδώ και πέρα να πάει μόνος στο ράφι και να πουλήσει το προϊόν, κύριε Στεριόπουλε, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο θα φορολογηθεί δύο φορές. Άρα, πού πάμε, στα μεγάλα τραστ, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Άρα είπαμε για μια ακόμη φορά μπράβο στον κύριο Θεοχάρη για την εγκύκλιο. Για μια ακόμη φορά μπράβο στον κύριο Θεοχάρη και μπράβο στην Τρόικα. Κύριε Δημογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα ακόμη θέμα πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Γιώργο Στεριόπουλε, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τους εξωτερικούς φρουρούς στην περιοχή Δομοκού, αλλά και πανελλαδικά, όπου τους βάζουν, τους υποβαθμίζουν ουσιαστικά. Ναι. Με το νέο Αλκατράζ που θα γίνει. Σωστά. Στην και αυτό που περιοχή βγήκε και ως είδηση και πρέπει να το πούμε, είναι ότι χθες ο κύριος Χρόνης, ο πρόεδρος λοιπόν των εξωτερικών φρουρών, μας είπε ότι η υπηρεσία του έχει με άριστα το 10 πάρει 10 με 10 μετόνο στο Υπουργείο. Και τώρα? Και απορούν πώς είναι δυνατόν μια τέτοια υπηρεσία να βγαίνει έξω από το παιχνίδι όταν μιλάμε για καταστήματα τύπου Γ. Δηλαδή για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, ενώ είναι η υπηρεσία που δεν έχει καθόλου περιστατικά διαφθοράς, καθόλου περιστατικά έτσι, που να αμαυρώνουν το μητρό τους, βγάζουν αυτή την υπηρεσία απ' έξω. Αυτό ήταν ύποπτο. Και όταν τον ρωτήσαμε, θυμάσαι χθες Γιάννη, εάν αυτό είναι μια μεθόδευση. Είπε μάλλον. Ναι. Είπε ότι μάλλον έτσι είναι. Γιατί πώς αλλιώς να το εξηγήσουμε. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρόνης. Και θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο και θα επιστρέψουμε και με κουβέντα. Πολιτικό δελτίο με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς, τον Θανάση Γιαννόπουλου. Πάμε στο βίντεο. Ξαφνικά το Υπουργείο αποφάσισε να φτιάξει μια φυλακή υψηλής ασφαλείας, κατάστημα κράτης τύπου Γ, το λένε πλέον. Θέλησε να αναλάβει τη φύλαξη της αυτής φυλακής η ελληνική αστυνομία και η ειδική φρουρή. Και εμείς λέμε ότι υπάρχει υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, δημιουργήθηκε το 1999 με ακριβώς το σκοπό να φυλάξει καθεστώμενα κράτη όλη τη Ελλάδα. Και ξαφνικά μια υπηρεσία η οποία έχει 14 χρόνια εμπειρίας με άψογη αποτελεσματικότητα. Και πριν και μερικούς μήνες κιόλας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς έδινε συγχαρητήρια στην εξωτερική φρουρά του καθεστώματος κράτησης Τρικάλων για την αποτροπή απόδρασης του παρεπλανήτη Βλαστού. Με όλα αυτά το διαμάτι θα έλεγα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρουρήσης ξαφνικά κρίνεται από το Υπουργείο ότι δεν είναι ικανή να φυλάξει τους ίδιους κρατουμένους που φυλάει εδώ και τόσα χρόνια για τους φυλάξει σε ένα κατάστημα. Όταν εσείς διαμαρτύρεστε και τους λέτε γιατί το κάνετε αυτό, τι σας απαντούν? Κοίτα, μια σαφή απάντηση δεν μας δίνει το Υπουργείο. Εμείς... Το αιτιολογικό αυτής της στρατηγικής δηλαδή ποιο είναι? Το λογικό της στρατηγικής το ξέρουν μόνο αυτοί που τα φτιάχνουν στρατηγική και πώς το σκέφτονται στο μυαλό τους. Και τους λέμε το εξής απλό. Μα μια υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό έχει 14 χρόνια εμπειρία με άψογο ιστορικό και με αυταπάρνηση που έχουμε αυτά τα χρόνια με τον ελλειπέστο εξοπλισμό ξαφνικά είναι ανίκανη, ενώ τόσα χρόνια φυλάει άψογα τις φυλακές, ξαφνικά είναι ανίκανη να φυλάξει μια τέτοια φυλακή. Μας το είπατε αυτό, είστε απολύτως κατανοητός. Και επειδή όλα αυτά που λέτε εσείς ακούγονται πολύ λογικά και είναι απολύτως κατανοητά, εδώ δημιουργείται λοιπόν το ερώτημα για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν σας απαντούν τίποτα. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν? Αυτό και εμείς έχουμε αυτή την απορία. Για ποιο λόγο κάνουν αυτό το πράγμα? Και εμείς από τη μεριά μας πιστεύουμε ότι από πίσω μπορεί να μην είναι το παρόντος. Κρύβονται άλλα συμφέροντα που έχουν σκοπό την υποβάθμιση της υπηρεσίας, τη διάλυση της υπηρεσίας, η οποία αυτή η υπηρεσία έχει ασκηθεί έναν πόλεμο σε αυτή την υπηρεσία. Δημιουργείται άσχημη υπηρεσία από την ημέρα που δημιουργήθηκε. Επειδή προφανώς είναι η πιο καλή υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία έχει μηδαμινά κρούσματα διαφθοράς και φέρει εις πέρας το έργο στο ακέραιο, προφανώς κάποιος δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα και προσπαθούν να διαλύσουν αυτή την υπηρεσία. Αυτή είναι η μόνο λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, σαν να λέτε τώρα ότι το Υπουργείο δεν θέλει την αποτελεσματικότητά σας στις φυλακές, ε! Από πίσω μπορεί να κρύβεται και αυτό, αυτή την εντύπωση δίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή να έχεις ένα ένοπλο σώμα. Αυτό είναι σοβαρή καταγγελία όμως, ε! Τη στιγμή που επαναλαμβάνουμε γίνονται... Τόσα χρόνια τους έχουμε δείξει ότι με αυταπάρνηση και με τη ζωή μας πολλές φορές βάζουμε μπροστά μας, φέρουμε εις πέρας στο ακέραιο το έργο. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, καμιά έρευνα ή καμιά μελέτη που να λέει ότι γενικά ως σώμα δεν τα πάτε καλά. Αντιθέτως. Τα χαρτιά και τα στοιχεία αυτό είναι ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά αγγίζοντας το τέλειο. Και με πολύ λιγότερα υλικά και υλικοτεχνικό εξοπλισμό από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό το μυστικό, ακούστε το δυνατά! Τώρα στη Ραβένα και 12 άτοκες δόσεις και προσφορές 50% και δώρο ΦΠΑ 23%. Προλάβετε μέχρι 22 Μαρτίου. Μ' αρέσει να μαστορεύω.
Από μικρός μου άρεσε. Ό,τι και να έπεφτε στα χέρια μου, ήξερα τι να κάνω για να το φτιάξω. Μου ζητάνε οι φίλοι μου, οι γονείς μου να τους επισκευάσω πράγματα και δεν το κάνω απλά σαν χάρη. Είναι κάτι που με ευχαριστεί. Μου δίνει ικανοποίηση. Μπορώ να κάθομαι και να ασχολούμαι όλη μέρα. Τώρα βέβαια, γιατί μου λένε όλοι να γίνω δικηγόρος. Κάθε παιδί έχει ταλέντα και έχει δικαίωμα να τα αξιοποιεί για να είναι ευτυχισμένο στη ζωή του. Γιατί η επιτυχία είναι να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σου αρέσει, σε αυτό στο οποίο είσαι καλός. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου μπορείς να βρεις το δικό σου μονοπάτι και να βγεις στην αγορά εργασίας με δεξιότητες που θα σε κάνουν να πετύχεις σε αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, σε αυτό που έχει προοπτική. Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Μην το αφήσετε να σας ξεφύγει. Fiat Eco Bonus στις εκδόσεις Twin Air 500 και 500L με τριπλό όφελος απόσυρσης. Μέσα στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, σκεφτήκαμε να σας προσφέρουμε απλόχερα την παραγωγή μας από το Καστρί. Το κρεοπωλείο Το Παλιούρι στην Αβέροφ 41 φτιάχτηκε από την οικογένεια Μπαλή για να είναι δίπλα σας με τα πιο υγιεινά, ντόπια κρέατα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε κατόπιν παραγγελία σας γαρδούμπες, κοκορέτσι και σπλινάντερο. Γιατί Το Παλιούρι δεν είναι γούρι. Είναι ποιότητα. Αβέροφ 41. Ξεκίνησαν οι μεγάλες εκπτώσεις. Πού? Στο κατάστημα επίπλων Λάτων Καραθανάση. Τα 2 χρόνια λειτουργίας μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας από 30 έως 50%. Εσείς ψάχνετε ακόμα καλύτερες εκπτώσεις? Λάτων Καραθανάσης. Στη Λίδος και Μεγάλη Βρύση 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2231-037-481. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος τις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφία Λαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ.
Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στο αυτοδιοικητικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Γιώργο Στεριόπουλο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος και βεβαίως τον προεκλογικό ρυθμό που υπάρχει συνολικότερα. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια. Πάμε στον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο, τον πρώην υπουργό, υποψήφιο περιφερειάρχη Στεράς. Έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε από εδώ και στο εξής. Καλησπέρα, Υπουργέ. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, ο αγώνας έχει ξεκινήσει παρά τις τρικλοποδιές συγκρίνειες που είχαμε στις πρεμιέρες, έτσι, και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι γεγονός ότι τώρα μπήκαμε έτσι πιο καλύτερα στον προεκλογικό αγώνα, αν και όπως θα ενθυμίσετε εγώ από έτους είχα πει, είχα σχολιάσει την επιθυμία μου, την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές στο δεύτερο βαθμό που θα ερχόντουσαν. Βέβαια κάποιοι πάντοτε φαντάζονται ακόμα και τώρα και λυπάμαι γιατί δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, αλλά φαντάζονται ενδεχομένως ότι ο Γιαννόπουλος λέει θα αποσυρθεί τελικά. Πρώτα λέγανε και εφημερίδες κάτω στα παραπολιτικά, γράφανε διάφοροι κονδυλοφόροι τα δικά τους σχόλια στην φάση του ότι δεν θα κατέβω, δεν μπορώ να κάνω συνδυασμό, είμαι φίλος με την οικογένεια Μητσοτάκη και όλα αυτά κάναν μια ωραία σύνθεση. Γι' αυτό λοιπόν τους απήντησα μια μέρα από την Βιωτία, από τη Λιβαδιά. Μου δίνεται η ευκαιρία και σήμερα να επαναλάβω, διότι Μήτρη Μαθήσεως είναι η επανάληψη, να τους πω ότι θα συναντηθούμε στις 18 Μαΐου στις Κάλπες. Έχετε πει και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, όταν ήσασταν στην κοπή της πίτας στην περιφέρεια, σας ρώτησα κι εγώ τι θα κάνετε επειδή ακούγεται και μου είπατε «Εγώ δεν φοβάμαι ούτε τα ονόματα ούτε τις οικογένειες». Ναι, εντάξει, ολιάστηκε αυτό, το έχω πει, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνομαι και νομίζω ότι το μήνυμα το έχουν πάρει όλοι και εγώ απευθύνομαι στους πολίτες, απευθύνομαι στην κοινωνία των πολιτών. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται θα δούμε πάρα πολλά ωραία έτσι γεγονότα. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει όλους μας είναι μια δημοκρατική έκφραση. Μια έκφραση η οποία δεν θα στηρίζεται σε κομματικές ποδηγετήσεις. Το σχέδιο ποιο είναι κυριολεκτικά το σχέδιο? Το σχέδιο για να πάει η περιφέρεια Στερεάς μπροστά. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο? Είναι μια συμφωνία για τη Στερεά. Είναι μια συμφωνία των πολιτών. Είναι μια συμφωνία η περιφέρεια να μην είναι τυπικά ονοματολογικά μια περιφέρεια, αλλά να είναι ισότιμη και ισοβαρής με την κεντρική, τη μεγαλύτερη περιφέρεια που εκφράζεται το επίσημο αθηνοκεντρικό κράτος. Αλλά παράλληλα είναι η ισότιμη, ισόρροπη, η σοβαρή ανάπτυξη της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, δηλαδή μέσα στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος να μην υπάρχουν οι διαφορετικότητες, να μην υπάρχουν οι ανισότητες, αλλά να δημιουργηθεί αυτό το πνεύμα της ισότητος, γιατί ξέρετε κατηγορείται η φθιότητα. Και ευτυχώς δεν κατηγορούμε εγώ, επειδή τύχη αγαθή με φέρνει και είμαι από τη φθιότητα, ότι η φθιότητα πρόκειται να κατασπαράξει τις άλλες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, τις παλιές δηλαδή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αυτό δεν έχει καμία έτσι σοβαρότητα. Η έδρα της περιφέρειας θεσμοθετήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι η έδρα στην Φθιότητα και το ενδιαφέρον σε γενικές γραμμές το δικό μου είναι να αποδείξω και να δώσω το μήνυμα ότι και η Φωκίδα και η Ευρυτανία και η Βιωτία και η Εύβοια αναπτύσσονται ισόρροπα μέσα ακριβώς στο πλαίσιο που μας δίνει η δυνατότητα της ανάπτυξης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Άρα δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις και δεν θα υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις επειδή η έδρα τυχαίνει και είναι στη Λαμία. Άλλωστε έχετε αποδείξει και με την πολιτική σας διαδρομή
ότι στηρίζεται, υπήρξατε και στέλεχος κυβέρνησης, από τα σοβαρότερα στελέχη μάλιστα, και δεν κάνατε τέτοιους διαχωρισμούς, ούτε δείχνατε κάποια προνομιακή έτσι, μεταχείριση σε κάποια περιοχή. Θα ήθελα όμως να πάμε νομό-νομό ξεχωριστά, και αφού αφήσουμε στο τέλος, συμφωνήσουμε ότι θα αφήσουμε στο τέλος τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τα σχόλια για αυτούς, θα ήθελα να μιλήσουμε για κάθε νομό ξεχωριστά και να το αναπτύξουμε συνολικά το κομμάτι, με την έννοια ότι θα θέλαμε να μας πείτε και τι σχέση μπορεί να έχουν τα πρόσωπα, τι ρόλο παίζουν τα πρόσωπα σε αυτή τη δική σας προσπάθεια. Και να ξεκινήσουμε από τη Φθιώτιδα. Έχετε καταλήξει κάπου στο ψηφοδέλτιό σας για το τι θα κάνετε με το νομό της Φθιώτιδας? Έχω καταλήξει σε όλους τους νομούς, έχω καταλήξει σε όλες τις αποκεντρωμένες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Δεν έχω ανακοινώσει πολλά ονόματα και αυτό φαίνεται είναι που κρατάει σε αγωνία και δίνει το αίσθημα ότι ο Γιαννόπουλος δεν έχει φτιάξει συνδυασμούς. Λοιπόν, τους πληροφορώ ότι οι συνδυασμοί είναι έτοιμοι, θα τους ανακοινώσω όποτε εμείς θα αποφασίσουμε ότι πρέπει να ανακοινωθούν, και θα έλεγα το εξής. Έχω πληροφορία ότι θα τους ανακοινώσετε με ξεχωριστό τρόπο. Τον κάθε αντιπεριφερειάρχη υποψήφιο στο νομό που θα εκλεγεί, αν εκλεγεί, κύριε Γιαννόπουλε. Α, ναι, αυτό πράγματι, και χαίρομαι, δεν ήταν μια διαρροή είδησης, ήταν μια δικιά μου τοποθέτηση. Είναι στρατηγικό σχέδιο. Το ότι θα ήθελα οι αντιπεριφερειάρχες που είναι στο συνδυασμό το δικό μας, Συμφωνία για τη Στερεά, να παρουσιαστούν στην έδρα τους. Και αυτό γιατί? Για να μην δοθεί η εντύπωση ότι η Φθιώτιδα, που χωρικά είναι ο μεγαλύτερος νομός, πληθυσμιακά είμαστε ο δεύτερος τη τάξη, να μην εμφανιστεί ότι έχει κάποιες τάσεις γιγαντισμού, κάποιες τάσεις που τις μικρές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα τις κατασπαράξει. Γι' αυτό λοιπόν θα τιμήσω τον κάθε αντιπεριφερειάρχη στην έδρα του, και αρχής γενομένης από τη Βιωτία με το καλό, την Τετάρτη 6 η ώρα, που εκεί θα παρουσιάσω τον αντιπεριφερειάρχη της Βιωτίας στη Λιβαδιά. Το όνομα του Μιχάλη Γιαννάκη. Έτσι. Η διαρροή αυτή είναι. Πάντοτε, όσο και να θέλει κανείς να στεγανοποιήσει τις οποιασδήποτε θέσεις του, μοιραίως υπάρχει και η διαρροή. Το επιβεβαίωσε. Μιχάλης Γιαννάκης για την Φθιώτιδα. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Παλαιός συνάδελφος, βρεθήκαμε στη Βουλή από το 2004 με μια εκλεκτή έτσι παρουσία. Βέβαια διαφοροποιήθηκε μετά ο Γιαννάκης, ο Μιχάλης, είναι κάτι που πραγματικά τον τιμά ιδιαίτερα, και τέλος πάντων θα έχουμε τη δυνατότητα σε όλο αυτό το χρόνο να μορφοποιήσουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα για τη Βιωτία που το επεξεργάζεται και ο ίδιος, και παράλληλα θα γίνει η σύνθεση όλου του προγράμματος της περιφέρειας. Είχαμε μια άνω τελεία, συγγνώμη Γιάννη, για τη Φθιώτιδα. Η Φθιώτιδα σε ποιο βαθμό βρίσκεται? Η Φθιώτιδα βρίσκεται στην τελική της ευθεία, αλλά θα ανακοινωθεί τελευταία. Τελευταία. Η Φθιώτιδα λοιπόν, τελευταία. Και εκεί. Εντάξει, συμβολικό είναι και αυτό. Να πάμε σε ένα γειτονικό νομό που έχει ιδιαίτερο βάρος και είναι κοντά στα χωριά σας, Υπουργέ, την Ευρυτανία. Εκεί έχετε καταλήξει και εκεί. Θα έλεγα ότι έχω καταλήξει, και επειδή πάντοτε στη ζωή μου έμαθα να είμαι ειλικρινής, και αυτό ενδιαφέρει και τους πολίτες, να μαθαίνουν πράγματι με ειλικρίνεια αυτά που σκέφτονται οι πολιτικοί. Δεν έκρυψα ποτέ στη ζωή μου τίποτα, άρα λοιπόν και τώρα δεν θα έκρυψα τίποτα. Έχω καταλήξει σε τρεις υποψηφιότητες, τις οποίες εγώ δεν τις διαβαθμίζω, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, είναι ισότιμες. Αλλά υπάρχει όμως και το θέμα της προσωπικής τους εκτίμησης, να μην θέλουν να κατεβούν. Και θα σας πω τώρα ένα ωραίο, έτσι για να γελάσουμε λιγάκι, και ιστορικό.
και είπα ότι όλες οι υποψηφιότητες είναι ισότιμες και ισόκυρες. Και αυτό γιατί όταν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σαρτζετάκης, αν ενθυμίστε, ναι, ήταν ο τέταρτος στην επιλογή. Καλό, άρα θα καλό. Είναι και η καλύτερη επιλογή. Καλό, καλό, λοιπόν, καλό. Πάντως ονόματα δεν μπορούμε να πούμε ακόμη, εφόσον δεν έχετε καταλήξει σε πρόσωπο. Θα υπάρξει ένα ωραίο ενδιαφέρον της αγωνίας ποιος θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Βρετανίας. Έχει ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν η ευθυότητα μείνει στο τέλος. Έχουμε εξαντλήσει τη βιωτεία που υπόθηκε το όνομα του Μιχάλη Ντουγιαννάκη. Η Βρετανία έχει που κάτι καλό ακούγεται και εκεί. Τρεις περιπτώσεις. Ναι, αυτό που ακούμε και εμείς είναι... Αυτό θα επιβεβαιώσει και την πολυσυλλεκτικότητα του ψηφοδελτίου, αν γίνει αυτό που έχουμε ακούσει εμείς. Κοιτάξτε, αλλά επειδή δεν το έχουμε έτσι δεμένο ακόμα και λέτε και εσείς τώρα για τρεις, δεν μπορούμε να πούμε όνομα, θα αδικήσουμε κάποιον. Κύριε Στεργιόπουλε, έχω κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες. Έχω κάνει ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες όπως εγώ τους βλέπω, όπως εγώ επικοινωνώ μαζί τους, όπως εγώ έχω συνηθίσει στη ζωή μου να τους αντιμετωπίζω, διότι ποτέ δεν έβαλα φραγμούς και φράγματα. Είχα μια ελεύθερη επικοινωνία και μου έδωσε τη δυνατότητα να απευθυνθώ. Αλλά ξέρετε, η δομή αυτή τη στιγμή της κοινωνίας μας έχει ορισμένες αφοριστικές γραμμές. Πολλοί θέλουν να είναι μαζί μου, αλλά κάποιες έτσι ιστορικές μνήμες δεν τους αφήνουν να απεγκλωβιστούν από τα χαρακώματα που υπηρέτησαν. Και πολύ ωραίο είναι σε μια δημοκρατία, όλες οι τάσεις έχουν την προσθετική τους αξία, αλλά ακόμα είμαστε νωρίς. Πιστεύω ότι από τις περιφερειακές, από τις εκλογές αυτές, πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και παλιότερα σε ένα βαθμό υπήρχε αυτή η σύνθεση πολιτών σε μια κοινή έκφραση, θα δώσει τη δυνατότητα να μεγενθηθεί και αυτό θα αποτελέσει και το έναυσμα για τις εθνικές εκλογές, ότι θα βρεθούν οι πολίτες και δεν θα συμπιεστούν οι πολίτες από τα κόμματα. Μάλιστα. Έχουμε αφήσει δύο νομούς. Εύβοια και Φωκίδα. Εκεί έχουμε κάτι πιο ανακοινώσιμο, κύριε Γιάννοπουλε. Στην Εύβοια είχα... είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο διευθυντής παθολογικής κλινικής, ο Γιώργος Οχαλιώτης, ο οποίος μάλιστα και πρόσφατα τιμήθη με το βραβείο το Ασκληπιός από την εταιρεία της εσωτερικής παθολογίας, και ο οποίος θα είναι αυτός ο αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας. Άρα έχετε καταλήξει και στην Εύβοια. Έχω καταλήξει και στην Εύβοια. Θα παρουσιαστεί. Θα παρουσιαστεί κανονικά. Φωκίδα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο σας λέω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο κόλλημα λόγω του ότι είναι διευθυντής. Το ερευνάται αυτό από τους... Πάντως έχει προκριθεί σε περίπτωση που όλα πάνε καλά. Από τους δικηγόρους μας που έχουν την υποστήριξη του ψηφοδελτίου. Φωκίδα. Και στη Φωκίδα έχω καταλήξει. Θα ανακοινωθεί το όνομα την Τετάρτη από τη Λιβαδιά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να πάμε στις κομματικές στηρίξεις. Και θα ήθελα να ετοιμάσουν οι συνεργάτες μας από το Control τη δήλωση του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη πριν από λίγη ώρα. Θέλω... Θα δούμε τι είπε και τι δεν είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Γιώργο, ολοκλήρωσε το σκεπτικό σου. Ναι. Αφού το ετοιμάσουν και το βρουν οι συνεργάτες μας το βίντεο το συγκεκριμένο και μας ειδοποιήσουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το πώς σας αντιμετώπισε το κόμμα μετά από αυτή την κίνησή σας, ουσιαστικά να σηκώσετε ανάστημα και να προχωρήσετε παρά τις διαφορετικές φωνές που ακούστηκαν και τις περιγράψατε και εσείς στην αρχή. Κοιτάξτε, τα γνωστά αντάρτικα. Τέλος πάντων, είναι όχι για να γελάει κανείς, αλλά για να σκέφτεται ότι τα παθήματα δεν έχουν γίνει μαθήματα. Και να σκέφτεται κανείς ότι και τώρα δημιουργούν τέτοιες προϋποθέσεις τα δύο μεγάλα κόμματα που δεν συμβαδίζουν με τα προβλήματα που έχει ο τόπος μας. Να σας πω λοιπόν, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας το λέμε γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες και σας το μεταφέρουμε. Πώς με αντιμετώπισαν από το κόμμα.
Ιστορικά θα σας πω το 78 με διέγραψα, με είχαν διαγράψει το 78, γιατί τότε συνομιλούσα, λέει, με το Μητσοτάκη και τότε με διέγραψαν. Τώρα λοιπόν, αυτό το είχα ανακοινώσει ότι στις 23 Νοεμβρίου θα δημοσιοποιήσω επίσημα και ξεκίνησα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τα ενημερώσω, να ενημερώσω τους δημοσιογράφους, να ενημερώσω εσάς και να πω ότι ναι, αυτή είναι η πρόθεσή μου και μάλιστα είχα και την καταστατική διακήρυξη της υποψηφιότητός μου. Έγινε στο ξενοδοχείο Σαμαρά. Ναι. Προ 5 ημερών από την ημέρα που έγινε η όλη αυτή η τελετουργία, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα συγκεκριμένα από το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, να μου πει από τον Κώστα τον Μπούρα ότι, Θανάση, γιατί πήρες αυτή την απόφαση, οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές, δεν θα έπρεπε να μονομερώς να πεις ότι είσαι υποψήφιος, αλλά θα το λέγαμε εμείς. Και τους είπα ότι κρατήστε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ σας έχω ανακοινώσει και έχω ανακοινώσει από έτους ότι θα είμαι υποψήφιος για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Και αυτό, όπως θα ξέρετε, κύριε Στεριόπουλε, κύριε Βούτσινε, ότι δεν ήταν μια αποσπασματική, μια εκρηκτική ιδέα δικιά μου ότι θα είμαι υποψήφιος. Ήταν μια διεργασία που ξεκίνησε το 10. Το 10 απεκλείστηκε, διότι φαίνεται, σύμφωνα με το δόγμα τότε του Προέδρου του κόμματος, του Αντώνη του Σαμαρά, που έλεγε ότι ήταν υπέρ των αξιών και αξίων, εκρήθην φαίνεται ως ανάξιος και μη έχοντας αξία, και κατά αυτό τον τρόπο δεν είχα την πρόκριση άλλες οι στιγμές το 10, άλλες τώρα. Και βέβαια υποχώρησα και είπα, εντάξει, αφού υπάρχει άλλη επιθυμία, τάσομαι με την απόφαση της, του κόμματος τότε, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι εκρηκτικό όπως σχολίασα, αλλά ήταν μια διεργασία που είχε ξεκινήσει κατά βάση από το 10. Εγώ θέλω να πω εδώ, για να θυμούνται και οι τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι ο Θανάσης Γιαννόπουλος ανακοίνωσε συνειδητοποιημένα πολύ πριν από όλους τους άλλους ότι θέλω περιφέρεια. Δεν ήταν όλοι οι υπόλοιποι, ήταν κάτσε να δούμε τι θα μας πούνε στην ουρά και αν μπορούμε και αν, να το πούμε τώρα γι' αυτό, και αν οι μετρήσεις μας δείξουν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή η μοναδική συνειδητοποιημένη υποψηφιότητα ότι εγώ θέλω να διεκδικήσω την περιφέρεια από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η υποψηφιότητα του Θάνου Γιαννόπουλου. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Να πω δε και το άλλο, αν μου επιτρέπετε, ότι στη ζωή μου δεν έχω κάνει ούτε μία δημοσκόπηση. Δεν έχω πληρώσει σε κανένα γραφείο να κάνω δημοσκόπηση. Και τώρα με παροτρύνουν πολλοί φίλοι μου. Φίλοι μου. Το κάνουν οι άλλοι, έτσι, λέει, το ξέρετε. Μα Θανάση, λέει, για κοίταξε τι ποσοστά έχεις, πού βρίσκεσαι, γιατί οι άλλοι μετράνε. Και τους είπα, ας τους να μετράνε. Εγώ μετράω τους πολίτες, εγώ μετράω την κυκλοφορία μου και μετράω το βάδισμά μου μέσα στο λαό, μέσα στους πολίτες. Όχι μόνο στη Φθιώτιδα, όχι μόνο στην Ευρυτανία και στις άλλες περιοχές, αλλά το μετράω και μέσα στην Αθήνα, το μετράω μέσα στο νοσοκομείο που με αναγνωρίζουν και μου λένε μην κάνεις πίσω, Θανάση. Αυτό σημαίνει πολλά. Ξέρω ότι είναι ένας άνισος αγώνας. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί το λέτε άνισο, υπάρχει μια δυνατότητα μεγάλη από τον συνυποψήφιο. Τα έχω πει, δεν είναι κάτι που δεν τα έχω σχολιάσει. Δεν τα έχω να τα ακούσουν καλά. Δεν τα έχω σχολιάσει. Τα έχω σχολιάσει, διότι υπάρχει μια. Υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός που, όπως καταλαβαίνετε, στηρίζει απόλυτα την υποψηφιότητα Μπακογιάννη. Και αν ο ίδιος αρνείται κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν είμαστε αφελείς, διότι ξέρω εγώ ακριβώς και ποιοι παίρνουν τηλέφωνα σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν ταχθεί
με το ψηφοδέλτιο το δικό μας να τους αποτρέψουν, να τους τραβήξουν από, τα, από το ψηφοδέλτιο. Άρα, δηλαδή, εισχωρούν στο στρατόπεδο. Άρα, δηλαδή λένε ας πούμε, μην κατέβεις με τον Γιαννόπουλο. Ναι, το λένε, γιατί θα σας πω ψέματα ότι δεν το λένε. Γιατί για το να δούμε λίγο σε τέλος πάντων, να το τελειώσω αυτό το θέμα. Δεν με πειράζει, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας ασχοληθούν όμως με τα προβλήματα των συμπολιτών μας, ασχοληθούν με τα προβλήματα των Ελλήνων που βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση και ας αφήσουν αυτά τα φτηνοπολιτικά τερτύπια. Στήχησαν στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν και αυτό είπα, τα παθήματα δεν γίνανε μαθήματα. Και τα δύο κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, με ενδιαφέρει η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να έχουμε και ένα σχόλιο με τον κύριο Γιαννόπουλο. Πάμε να δούμε το βίντεο, τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα. Πρώτα απ' όλα, μπορούσαμε να αποφύγουμε την ένταξη στο μνημόνιο. Ναι, μπορούσαμε. Όταν το 56% του ελληνικού χρέους ήταν σε δύο τράπεζες, στη γερμανική Deutsche Bank και στην Paribas τη γαλλική, και αυτές είναι οι βασικοί χρηματοδότες της βιομηχανίας στην Ευρώπη, μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Γιατί η δική μας πτώχευση θα ήταν μεγάλη πληγή για την οικονομία των μεγάλων κρατών. Και εκεί ήταν η ευφυής κίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ταύτισε έτσι τα συμφέροντά μας με την Ευρώπη, ώστε να μην μπορεί η Ευρώπη να μας πετάξει έξω όταν κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη αυτό το πράγμα να το περάσουν ως πολιτική. Άλλο λάθος που έγινε τότε, την περίοδο εκείνη, ήταν ότι 3 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Διδόντουσαν συνεχώς δεσμεύσεις στο εξωτερικό και δεν έγινε ούτε μία αποκρατικοποίηση από τα 56 δις που είπαμε ότι θα βγάλουμε από τις αποκρατικοποίησεις. Πάμε τώρα στη δική μας περίοδο. Στην περίοδο Σαμαρά, δηλαδή την τελευταία περίοδο, εμπήκαμε μέσα στο ρινκ με δεμένα χέρια και πόδια. Οι περισσότερες αποφάσεις είχαν ήδη διαμορφωθεί. Δεν είχαμε την δυνατότητα να φύγουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πίσω. Υπήρχε μόνο μία πολιτική, να τρέξουμε για να βγούμε γρηγορότερα από αυτή την κατάσταση. Και αυτό κάναμε. Εκεί είναι βέβαιο ότι κατά την εφαρμογή των δύο μνημονίων έγιναν και αστοχίες και έγιναν και... Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι στο πολιτικό και οικονομικό σκέλος. Να το συγκεκριμενοποιήσουμε όμως τώρα, να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Στυλιανίδης, κύριε Γιαννόπουλε, για τις περιφερειακές εκλογές. Πάμε να το δούμε και αυτό και να επιστρέψουμε. Να δώσει στηρίξεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Δεν αξιολογώ προσωπικά αυτές τις στηρίξεις. Είμαι όμως μέλος και στρατιώτης αυτής παράταξης από παιδί και θα παλέψω σε αυτές τις εκλογές, όπως φαντάζομαι να το κάνουν και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, για τις επιλογές της παράταξης. Τις προσωπικές της άποψης ποια είναι? Ψηφίζω στη Ροδόπη, όπως ξέρετε. Εγώ ψηφίζω στη Ροδόπη, όπως ξέρετε. Εγώ υποστηρίζω τις επιλογές που η Νέα Δημοκρατία κάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά στην περιοχή μου εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Κάπως ήθελε να το στρογγυλέψει. Σαν να λέει ότι θα στηρίξω τον Παπουγιάννη. Θα στηρίξω τις κομματικές επιλογές. Προηγουμένως μας περιγράφατε ότι έχετε πάει ανάποδα σε αυτά που ήθελε το κόμμα. Επειδή τον ξέρετε καλά τον κύριο Στυλιανίδη, πολλά χρόνια, τι εννοούσε με αυτό που είπε? Όπως είδατε στο τέλος είπε, εγώ ψηφίζω στη Ροδόπη, δεν ψηφίζω στη Στερεά Ελλάδα. Μα γι' αυτό σας ζητάω. Και στη Ροδόπη είπε θα ψηφίσω, πως το σχολίασε, δηλαδή θα ψηφίσει αυτόν τον οποίον θα ήθελε ο ίδιος ή εκτιμά ο ίδιος. Άρα πιθανόν αυτόν που έχουν προτείνει να μην είναι της αρεσκίας του. Ωραίο είναι αυτό, να κάνει υποδείξεις ο Ευρυπίδης στις άλλες περιφέρειες, αλλά στη Ροδόπη να αυτονομείται. Είναι μια πολιτική πρακτική μοντέρνα. Αλλά τέλος πάντων δεν παίζει κανένα ρόλο το τι ήρθε και είπε ο Ευρυπίδης. Η κομματική και παραταξιακή πειθαρχία τι ρόλο παίζει σε αυτές τις εκλογές? Να σας πω ότι δεν θα παίξει κανένα ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές πράγματι τα κόμματα είχαν μια μεγάλη δύναμη, είχαν επιρροή, δημιουργούσαν μια δυναμική. Τώρα δυστυχώς βλέπετε ότι έχουν συρρυκνωθεί, οι πολίτες θα εκφραστούν ελεύθερα, αλλά δυστυχώς το μήνυμα δεν το έχουν πάρει και δεν καταλαβαίνουν ότι αύριο, το αύριο, σε βάθος χρόνου, 60 ημερών, θα είναι οδυνηρό
για τα δύο μεγάλα κόμματα. Και το λέω αυτό και λυπάμαι γιατί το λέω. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας είπα ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν μπορούν να έχουν τουλάχιστον το αισθητήριο, να έχουν την όσφρηση ότι κάτι θα γίνει, κάτι έρχεται, κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά να πω και το άλλο. 60 μέρες μείναν από τις εκλογές. Το ότι εμφανιζόμαστε και εμφανίζονται, μάλλον να το πω έτσι, και κοροϊδεύουν, γιατί μια κοροϊδία είναι το να δώσουν σε κάποιους χαμηλόμισθους και χαμηλούς συνταξιούχους, αφού τους απομίζησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να τους δώσουν 500 ευρώ. Ξέρετε, σαν τι μοιάζει αυτό? Δεν θα το ενθυμίσετε, γιατί ήσασταν μικροί τότε. Μου θυμίζει το ράλι το 1981 που είχαμε τις εκλογές τότε, που έτρεχε να δώσει τις επιδοτήσεις στις κατσίκες, στα Γιάννενα και τα λοιπά, ότι θα άλλαζε το φρόνημα των Ελλήνων και θα ψήφιζαν διαφορετικά. Βέβαια, όπως έλεγε και ο μακαριστός ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ο λαός είχε διαμορφώσει άποψη και γνώμη. Όπως και τώρα οι πολίτες έχουν μια διαφορετική πηγαία τάση έκφρασης, και αυτό βέβαια ένα ποσοστό μικρό θα διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό. Το μεγάλο ποσοστό που λέει δεν απαντώ και δεν το συζητώ, έχει απαντήσει στον εαυτό του πως έχει ταχθεί. Επειδή ξέρω ότι, για να κλείσουμε και όλα σε αυτή την ενότητα, άλλωστε στο πλαίσιο των προεκλογικών σας εμφανίσεων θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα, θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ δίκαιος άνθρωπος, πώς θα θέλατε να σταθμίσουν αυτή την περίοδο, σε αυτές τις εκλογές, με την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, οι πολίτες, το τι σημαίνει ψηφίζω για τον Περιφερειάρχη, ψηφίζω για την περιφέρεια. Πώς θα θέλατε να γίνει αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, τι να συνεκτιμήσουν οι πολίτες? Ναι, οι πολίτες πρέπει να συνεκτιμήσουν την ιστορία του καθενός υποψηφίου. Πρέπει να σταθμίσουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να είναι πεισμωμένοι υπό την έννοια του ότι η κεντρική πολιτική σκηνή έχει βάλει ένα δίλημα, ξέρετε, μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, μνημονιακή και αντιμνημονιακή, αλλά πρέπει να δούνε και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κάθε συνδυασμός, αλλά και παράλληλα πρέπει να δούνε και τα άτομα όλα μαζί που κάνουν τη σύνθεση αυτού του συνδυασμού, του κάθε συνδυασμού, για να δούνε ακριβώς το τι περιμένουν. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο αυτός που ηγείται του κάθε συνδυασμού, για να μπορέσουν να έχουν μια νυφάλια άποψη, έκφραση συνειδητή της εκλογικής τους έτσι τάσης. Δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από κάποια άλλα κριτήρια τα οποία είναι δευτερεύοντα και δεν αποτελούν στοιχεία που θα σηματοδοτήσουν το μέλλον της περιφέρειας. Και θα έλεγα γενικότερα, αυτή η τάση μνημονιακών αντιμνημονιακών που θα είναι μέσα στην όλη μας προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένη. Θα πρέπει να είναι περισσότερο σε μεγένθηση τα προβλήματα που έχει η περιφέρεια, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, τι θα γίνει, για να μην πέσουμε στην περίοδο του 1900, σας πάω και λίγο ιστορικά, το 1909, που υπήρχε σύγκρουση των δημοτικιστών με τους καθαρεβουσιάνους και μάλιστα υπήρξαν και θύματα στην Αθήνα κάτω. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Θα πυκνώσουν οι προεκλογικές συναντήσεις, να δούμε πώς είναι και ο αγώνας σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, θα πυκνώσουν, γιατί όπως ξέρετε μετά τις 18 Απριλίου θα είμαστε σε περιορισμό. Θα είμαστε σε περιορισμό. Η επόμενη εμφάνιση που είναι, κύριε Γιαννόπουλε? Η επόμενη εμφάνιση θα είναι την Τετάρτη στις 6 η ώρα στη Λιβαδιά, όπου θα παρουσιάσω τον αγαπητό υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, το Μιχάλη το Γιαννάκη. Βέβαια θα είμαστε για την 25η Μαρτίου εδώ. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα στον επίλογο του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
Αυτό το μυστικό, ακούστε το δυνατά! Τώρα στη Ραβένα και 12 άτοκες δόσεις και προσφορές 50% και δώρο ΦΠΑ 23%. Προλάβετε μέχρι 22 Μαρτίου. Πού θα βρείτε χειροποίητο έπιπλο με πολυετή εμπειρία στο χώρο, με υψηλή ποιότητα αλλά και μεγάλη ποικιλία, σε τιμές εργοστασίου αλλά και με δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση? Στον Αυγερινάκο φυσικά. Το εργοστάσιο επίπλων Αυγερινάκος προσφέρει ποιότητα και γνώση που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Από το 1956, στη διακόσμηση εσωτερικού χώρου, προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια, τεχνοτροπίες, πολύτιμες συμβουλές, ιδέες και προτάσεις. Αυγερινάκος, εργοστάσιο επίπλων. Αμφίκλια Φθιώτιδας. Τηλέφωνο φαξ 22 340 23 190. Ξυλεμπορική Λαμίας ΑΕ. Με την υποστήριξη όλων των συνεργατών της, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα, τεράστια γκάμα προϊόντων, καθώς και άριστη εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κατάφερε να εφαρμόσει καινούργιες ιδέες για την ικανοποίηση των πελατών και να καλύψει το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών. Εισαγωγέας μελαμίνης, MDF, πάγκων κουζίνας, όπως επίσης και ειδών και γκαλερίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Πώληση Χονδρική Λιανική. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Νέα Τζουλιέτα από 17.900 ευρώ. Νέα Μύτο από 12.600 ευρώ. Μέσα σε ένα από τα καλύτερα σημεία της πόλης, δίπλα στη θάλασσα, το καφέ Σε Λαβή στη Στυλή Δευτειότητας σας υπόσχεται υπέροχες μέρες και νύχτες. Ανοιχτό όλη τη μέρα για καφέ και ποτό. Αποτελεί ιδανικό σημείο για να αποδράσετε έξυπνα από τη βουή της πόλης. Καφέ Σε Λαβή στη Στυλή Δευτειότητας. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην αίθουσα της Οδού Ενιάνων σήμερα, που πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος αλλά και η Περιφέρεια της Στερεάς. Εκδήλωση για το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020 συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το νέο σχέδιο, όπως υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, έχει συνδιαμορφωθεί και σκοπός του είναι κυρίως η μείωση της ανεργίας. Συνδιοργανώνουμε με τους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μια μεγάλη εκδήλωση, συνάντηση για το νέο ΕΣΠΑ. Τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Καταρχήν θέλω με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης να ευχαριστήσω θερμά τους Δημάρχους της Περιφέρειας για την πολύ μας στενή συνεργασία. Μια συνεργασία η οποία απέδωσε αποτελέσμα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μια συνεργασία που είχε ως κορυφαίο γεγονός τη μέγιστη απορρόφηση του τρέχοντος προγράμματος σε βαθμούς εξαιρετικούς, φτάσαμε στο 95%, είναι η μεγαλύτερη απορρόφηση στη χώρα και η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε με τη συνεργασία μας και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Ταυτόχρονα η σημερινή συνάντηση έχει ως θέμα την επόμενη προγραμματική περίοδο, το επόμενο δηλαδή ΕΣΠΑ, το οποίο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να ξαναβρούμε το δρόμο μας, να ξαναγίνει η Στερεά Ελλάδα αυτό που ήταν. Το νέο ΕΣΠΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά όχι μόνο εμάς αλλά και προφανώς και, και τους Δήμους, γι' αυτό άλλωστε σήμερα συζητάμε μαζί. Ήδη έχουμε συνδιαμορφώσει το σχέδιό μας και θεωρώ, επειδή το νέο πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία αλλά και στην απασχόληση, θα μπορέσει η Στερεά Ελλάδα μέσα από την αξιοποίηση του προγράμματος να δώσει λύσεις σε βασικά της προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ανεργία, η οποία είναι πολύ ψηλή όχι μόνο εδώ, γενικότερα στη χώρα, αλλά εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Θεωρώ ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μια μεγάλη πρόκληση. Θεωρώ ότι η επόμενη Περιφερειακή Αρχή αλλά και η επόμενη εκλεγμένη Δήμαρχη θα το αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό.
Και βεβαίως είμαι αισιόδοξος ότι η περιφέρειά μας, η οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή την θητεία μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, θα εξακολουθήσει να κάνει καλά τη δουλειά της και αυτό θα είναι ωφέλιμο για τους πολίτες και την κοινωνία της Θεράς Ελλάδας. Πάμε να δούμε το θέμα με τις κοινοφελείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις που το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει πολλούς τριγμούς στον Δήμο της Λαμίας. Να πούμε ότι υπάρχει μια νέα ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα από τον υποψήφιο Δήμαρχο Λαμίων και τον υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Στασινό, από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα τα οποία ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμίων και σε δελτίο τύπου. Επίσης, τις ενστάσεις τους εξέφρασε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο υποψήφιος Δήμαρχος Λαμίας, ο κύριος Σταυρογιάννης. Αυτό που θέλω να καταγράψω είναι την αυστηρή προειδοποίηση για την καταστρατήγηση από τους Δήμους και ιδιαίτερα για το δικό μας Δήμο. Δυστυχώς γίναμε το επίκεντρο αρνητικών σχολείων του ιδρυτικού σκοπού των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Όπως το επεσήμανε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιτζής. Ο Γενικός Επιθεωρητής κατήγγειλε τις Δημοτικές Αρχές ότι μέσω των ΚΙΝΣΕΠ προσπαθούν να στήσουν μια νέα φάμπρικα έμεσων προσλήψεων, κρατώντας ουσιαστικά υπό ομοιρία την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται άνεργοι. Επέλεξε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μετά από καταγγελίες τον δικό μας Δήμο, το Δήμο Λαμιαίων. Και επιτρέψτε μου να σας πω πως αυτό δεν τιμά κανέναν μας και μιλάω ως πολίτης, όχι ως πολιτικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι από την ροή των πληροφοριών, των καταγγελιών, των συζητήσεων, χωρίς να υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά και χωρίς να προδικάζουμε, γιατί έτσι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού να γίνεται η αντιπαράθεσή μας με βάση τα επιχειρήματα. Θα σας επαναλάβω ότι για αυτούς ακριβώς τους λόγους έχω δεσμευτεί και σας το λέω ξανά. Θα υπάρξει, αν έχουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πολιτών, πλήρης διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος. Θα αλλάξει τελείως, και νομίζω πως αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, το μοντέλο διοίκησης. Δηλαδή, θα υπάρχει διαφάνεια, θα διοικείται ο Δήμος σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και θα υπάρχει πάντοτε δημοκρατικός έλεγχος και μέσα στα δημοτικά συμβούλια και μια φορά τουλάχιστον το χρόνο προκειμένου να ενημερώνονται οι δημότες, οι πολίτες του Δήμου που φορολογούνται άγρια και από την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς οι υπηρεσίες που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτούς να είναι αναλόγου επίπεδου. Σε κάθε περίπτωση, εάν δει κανείς για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, ναι, την απάντηση του Δημάρχου με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης δηλαδή Φεβρουαρίου, ο ίδιος λέει ότι όλες οι αποφάσεις αυτές θα αποσταλούν για έγκριση στον ελεγκτή νομιμότητας. Και συνεχίζει ο Δήμαρχος, δεν τα λέω αυτά, εφόσον κριθούν νόμιμες από τον ελεγκτή νομιμότητας, όλος τότε ο φάκελος θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο για να υποβληθεί στον πρέποντα έλεγχο νομιμότητας και μετά να υπογραφεί. Άρα δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Ακούστε κύριε Βούτσινε, μα νομίζω πως όλη αυτή η επιχείρηση είναι επιχείρηση να κρατήσουν υπό ομοιρία κάποιους συμπολίτες μας, κυρίως νέους και όχι μόνο ανθρώπους, γυναίκες και μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι άνεργοι και οι οποίοι βλέπουν πιθανότητες απασχόλησης. Ναι, αλλά πρέπει όλα να γίνονται με διαφάνεια. Θα σας ξαναθυμίσω ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία υπήρξε λευκό χαρτί. Δεν υπήρχε εισήγηση ουσιαστική, δεν απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν και τα οποία βάζει ουσιαστικά και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, όπως αν υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο των συμβάσεων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, με ποιο τρόπο θα γίνουν, θα υπάρξει ο προϋπολογισμός, οι πόροι από πού θα καλυφθούν προκειμένου για να λειτουργήσουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τόσα και τέτοια ζητήματα στα οποία
οποία, αν θέλετε, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους δημότες, να επιτρέψτε μου, κύριε Στεριόπουλο, να ολοκληρώσω, ναι, να διαιρωτώνται αν όλα αυτά γίνονται για το καλό των δημοτών, του Δήμου και των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρει, ή μόνο για προεκλογικούς λόγους και για να κρατούν υπομοιρία και να υπόσχονται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι αν μας ξαναψηφίσετε και ξαναβγούμε, τότε εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψετε σε αυτές τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αυτό μας γυρίζει μισό αιώνα πίσω. Προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών και με κάνει να σας πω ότι ειλικρινά ούτε πρόκειται να μετέχω σε μια τέτοια διαδικασία και να καλέσω με αυτή την ευκαιρία και από το κανάλι σας το Δήμαρχο να μιλήσουμε ουσιαστικά για το πώς πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης του Δήμου στα πλαίσια, σας είπα, των κανόνων της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η ιατρική εκπομπή «Ολογία, ξένη ταινία» με τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη και η χιουμοριστική ψυχαγωγική εκπομπή «Μη μου πεις». Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων από το 1 στο διαδίκτυο και στο YouTube, πληκτρολογώντας το 1 TV την ημερομηνία και δελτίο για να δείτε το δελτίο που σας ενδιαφέρει. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. Thank you.